Ρωτήσω κάτι. Κύριε Γρηγοράκο, έμαθα από κάπου ότι στους Δήμους υπάρχουν ακόμα μισθοί 6 και 7 και 5 χιλιάδες. Ναι, πάνω στη ΔΕΗΑ. Δημοτικές επιχειρήσεις. Δημοτικές επιχειρήσεις. Ναι. Στείλαμε προχτές το χαρτί και το, από το Υπουργείο την εντολή ο κ. Μικελάκης για να εναρμονιστούν οι μισθοί των ΔΕΗΑ με την, το ενιαίο μισθολόγιο. Οι δημοτικές επιχειρήσεις τι είναι, για τα σκουπίδια είναι, για ναι, είναι, δημοτική είναι. Επιχείρηση, ναι, ΔΕΗΑ όπως ακούτε, εντάξει. Ναι. Είναι ίδρυψη, αποχέτευση και σκουπίδια. Και έχουν οι υπάλληλοι 5 και 7 χιλιάδες ευρώ μισθό ακόμα. Ένας διευθυντής θες κάπου στη Βόρεια Ελλάδα 7.000. Καλά, πώς, με ποια λογική δηλαδή αυτό. Γι' αυτό είπαμε να το συμμορφώσουμε λίγο, γιατί τα πράγματα. Ο Δήμαρχος παίρνει τέτοια. Δυστυχώς, όχι, δεν παίρνει. Ο Δήμαρχος δεν παίρνει. Δεν παίρνει τόσα. 7.000 ευρώ το μήνα. Ναι. Περισσότερα από τον βουλευτή δηλαδή. Ναι. Ή τον υπουργό. Ναι. Με ποια λογική, πώς τώρα πώς τι να σας πω, τώρα είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις, έχουν ειδικό σχέσιο, συμβάσεις υπογράφανε. Θέλω να σας πω λοιπόν μια συμβάση. Ναι. Αυτές οι συμβάσεις που κατά καιρούς έχουν υπογράψει, τις αναγνωρίζουν οι Δήμοι, δηλαδή δεν ισχύουν. Ήδη τις υπογράφουν. Ήδη τις υπογράφουν. Ήδη. Λοιπόν, ένα λεπτό τώρα. Εμείς έχουμε πει ότι υπάρχουν 4.500 υπάλληλοι στη ΔΕΗΑ. Αυτή τη δομή δεν πρόκειται να την πειράξουμε, αλλά θέλουμε να μπει στο ενιαίο μισθολόγιο, γιατί τα χρήματα είναι αποξοδεύονται. Ναι. Και στην μελέτη που κάναμε, υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι δίνουν το 85% των εσόδων για μισθοδοσία, αλλά υπάρχουν και Δήμοι 25% των εσόδων στη μισθοδοσία. Και εγώ πιστεύω ότι έπρεπε αυτά όλα να τα διορθώσουμε. Αλλά μπορεί αυτοί που δίνουν 85% να έχουν λίγα έσοδα. Ναι, εντάξει, αλλά βρήκαμε το μεσονόρο, όπως καταλάβατε, ο οποίος πρέπει να είναι γύρω στο 50%. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω, ούτε πάμε, και το ξεκαθαρίζω για άλλη μια φορά, ούτε δεν πάμε για πωλήσεις, πάμε μόνο για κινητικότητα, το ξεκαθαρίζουμε. Η κορμή των Δήμων δεν πρόκειται να πειραχτεί κανείς. Και σας λέω λοιπόν ότι από τις 750 επιχειρήσεις ανώνυμες εταιρείες των Δήμων, μας έχουν απαντήσει μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να κλείσουν. Αν είναι ζημιογόνες, πρέπει να κλείσουν. Μας έχουν απαντήσει 520, οι οποίες και αυτές δεν ξέρουμε αν είναι ζημιογόνες ή όχι. Μας λείπουν 250 επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, ανώνυμες εταιρείες, τις οποίες δεν μπορούμε να βρούμε. Τα ραδιόφωνα, τα δημοτικά. Και αυτά, αν μπορεί ο Δήμος να τα συντηρήσει, θα τα συντηρήσει. Αν μπορεί ο Δήμος, αν θέλει ο Δήμος να τα συντηρήσει, είναι θέμα του Δημάρχου να κρατήσει αυτές τις δομές.